θλίβεστε εμείς ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής απ' αυτός ο θείος πόθος εγίνεται κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Δάσκαλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι μαζί μας σήμερα για ακόμα μία φορά ο άρχον πρωτοψάλτης της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης, κ. Φωτίος Κετσετζής. Έχουμε μία πολύ μεγάλη κουβέντα στις τελευταίες μας εκπομπές. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα, δάσκαλοι, για την πορεία σας. Φτάσαμε μέχρι λίγο πριν φύγετε στην Αμερική. Κάναμε μια πολύ μεγάλη παρένθεση. Μιλήσαμε έτσι για την κατάσταση στις μέρες μας σχετικά με το ύφος, με το τι επικρατεί στην Ελλάδα. Έχουμε βέβαια πολλά να πούμε μπροστά μας, όπως για την πορεία σας στην Αμερική, την επιστροφή σας εδώ, την ανάληψη καθηκόντων χωράρχη στην χοροδία του ΜΣΙΕ. Και πολλά ακόμα, αλλά θα θέλαμε έτσι λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα της προηγούμενης εκπομπής αναφορικά με τα ύφη που επικρατούν, με τα προβλήματα που έχουμε οι ψάλτες στις μέρες μας, γιατί τελικά εκεί είναι και η ουσία του πράγματος. Εμείς περιμένουμε από σας να ακούσουμε τη γνώμη σας, να δέχτουμε τις συμβουλές σας. Είναι πολύτιμες, γιατί έχετε δει την Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες να περνάει όσον αφορά στην ψαλτική από πολλά στάδια, και βέβαια μπορείτε να κρίνετε και τη σημερινή κατάσταση με πολύ πιο όριμο τρόπο από ό,τι πιθανότατα κάποιος ψάλτης της δικής μας γενιάς. Οπότε, καταλήγοντας, η τελική μας ερώτηση ως πιον νέων έτσι, ψαλτών, είναι τι πρέπει από όλα, με βάση όλα αυτά που είπαμε, τι πρέπει τελικά εμείς να ακολουθήσουμε, το δάσκαλό μας, μας είπατε το δάσκαλό μας, και αν ο δάσκαλό μας τελικά δεν βασίζεται σε κάποια σωστή, θα έλεγα, παραδοσιακή, δεν έχει κάποια παραδοσιακή αναφορά, γιατί σας ρωτήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή και είπατε ότι εσείς ακούγατε τους παλαιότερους, που όπως όλοι έχουμε, ξέρουμε, οι παλαιότεροι ψάλτες στη μεγαλύτερη τους πλειοψηφία, στην πλειοψηφία τους ήταν σωστοί ψάλτες. Παραδοσιακοί, μπορεί άλλους να ήταν λίγο καλύτερους, λίγο χειρότερους, αλλά ψάλανε σωστά. Και στο Άγιο Όρος έχουμε ακούσει και έχουμε διαπιστώσει το ίδιο. Σε όλα τα μοναστήρια, ακόμα και τα απλά γεροντάκια, ψάλανε σωστά. Απλά μεν, χωρίς πολλά τεχνικά και τέτοια θέματα, αλλά ήταν σωστοί ψάλτες. Εμείς ακούμε στην εποχή μας πράγματα τα οποία θεωρώ ότι δεν βασίζονται σε κάποια παράδοση προφορική. Άρα τι συμβουλεύετε ένα νέο, ποιον θα ακούσει, το δάσκαλό του μήπως να πάρει και μια δεύτερη γνώμη, πώς θα είμαστε σίγουροι. Ποιος θα πει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Είναι δύσκολο το ερώτημα και υπάρχει βέβαια το υποκειμενικό του κάθε ερμηνευτή ιεροψάλτη να πορευτεί αναλόγως με αυτά που προηγήθηκαν, τις διδασκαλίες από τον δάσκαλο του ο καθένας, αλλά από εκεί και πέρα ο ίδιος θα πρέπει να αναζητήσει, γιατί ποιος θα του πει, είναι λεπτό το θέμα γενικώς να του υποδείξει κάποιος διαφορετικός άνθρωπος πέρα του δασκάλου του, πρέπει να του δώσει εκείνος το δικαίωμα να τον ρωτήσει, να τον παρακαλέσει για να του δώσει κάποια συμβολή, και αν μπορεί να τη δώσει ο οποιοσδήποτε δάσκαλος. Είναι βασικά υποκειμενικό. Πρέπει ο ίδιος να ψαχθεί δηλαδή, να αναζητήσει, και υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αν πάρω και από την προσωπική μου πορεία, μπορώ να το καταθέσω χωρίς να με νοιάζει. Δηλαδή, νοθετικά για τους νέους, το λέω γιατί δεν έχω να κρύψω κάτι, μπορεί στην πορεία να βρεις
διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν θα είναι τεράστια η διαφορά βέβαια, έτσι είναι, μικρές οι διαφορές, αρκεί να είναι μέσα στο ύφος το λεγόμενο, πατριαρχικό ή θεσσαλονικιώτικο, γιατί αυτό είναι πιο κοντά. Αλλά κανένας δεν μπορεί να πει ότι αυτό είναι το σωστό ή είναι λάθος. Αυτή είναι η αλήθεια. Απορρευτεί δηλαδή αναζητώντας, αν διακρίνει ότι βρίσκει κάτι καλύτερο για το άκουσμα προσωπικά, αυτό που ακούει δηλαδή να τον χαροποιεί, να τον τέρπει, ενδεχομένως λιγάκι να μεταβληθεί, να αλλάξει πορεία. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Τώρα αν υπάρχουν στη σημερινή εποχή οι νεότεροι μεταγενέστεροι από τη δική μου γενιά, τώρα πώς προέκυψε αυτό, πάλι είναι δυσκολία. Το βλέπετε αυτό να υπάρχει, δηλαδή είναι δικιά μας ιδέα ότι γενικά υπάρχει λίγο μια μεγαλύτερη ακαταστασία. Ναι. Υπάρχει, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια, εσείς μάλλον το βλέπετε καλύτερα από την πλευρά σας, γιατί περισσότερο το ενδιαφέρον σε εσάς επικεντρώνεται και το βλέπετε καλύτερα, λιγότερο σε μένα φαίνεται, αλλά όντως υπάρχει. Υπάρχει τώρα το μέγεθος, δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι ή μικρό, υπάρχει. Ο τρόπος διδασκαλίας στα οδεία, γενικά τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών κτλ. Μπορούν να διαφυλάξουν τη σωστή ψαλτική στις μέρες μας. Πώς βλέπετε εσείς, είστε ακόμα ενεργός δάσκαλος, καθηγητής σε οδεία, είστε σε πολλές, σε αμέτρητες επιτροπές εξετάσεων, έχετε παρευρεθεί, έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και της κατάστασης της ψαλτικής στην Ελλάδα, αλλά και του τρόπου λειτουργίας των οδείων. Είναι τα οδεία ένα μέρος το οποίο διαφυλάσσεται η παράδοση και η ποιότητα, και όχι μόνο η παράδοση σαν... Δυσκολεύομαι να το αποδεχθώ αυτό. Υπάρχουν πολλές σχολές, πολλά οδεία. Δεν είναι το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Πολλές φορές βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι έχει γίνει μια προσπάθεια η οποία είναι ημιτελής, θα έλεγα έτσι. Δεν είναι πλήρη. Σπανιότατα βλέπουμε να είναι προετοιμασμένοι οι σπουδαστές που προσέρχονται για τις πτυχιακές ή διπλωματικές εξετάσεις. Είναι δηλαδή, το ποσοστό είναι αρκετά μικρό. Δεν θέλω να το πάω πολύ μικρό-μικρό, αλλά είναι μικρότερο θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το συνόλου. Θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το πρόγραμμα σπουδών, λίγο να το εξυγχρονίσουμε. Αυτό ρωτάει ο Κώστας. Ή με το σωστό δάσκαλο, αν διδαχτείς αυτή την ύλη που υπάρχει, την καθορισμένη του υπουργείου, θα είσαι ok. Δηλαδή τελικά η δουλειά είναι των δασκάλων περισσότερο το πρόβλημα ή των... Και με αυτή την ύλη μπορεί να γίνει σωστή δουλειά και να πιάσει ένα επίπεδο αρκετά καλό, υψηλό, αλλά και βέβαια αν εμπλουτιστεί και με κάτι διαφορετικό, κάτι περισσότερο, να πάμε σε πιο βαθιά νερά, αν μπορεί και διακρίνει ο δάσκαλος με τους σπουδασές του να το κάνουν, βέβαια θα είναι και καλύτερο. Αυτό θα είναι καλύτερο. Και είναι ήδη αυτό, το έχω τσεκάρει, ότι εσείς ήδη το πραγματοποιείτε αυτό σε αυτή τη σχολή που έχετε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι διαπιστευμένο και αξίζουν συγχαρητήρια και στους δυο σας. Ευχαριστούμε δάσκαλα και... Οπωσδήποτε ό,τι κάνουμε είναι και χάρη στη δική σας βοήθεια, όπως και πολλών έτσι παλαιών ψαλτών. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να λένε τα πράγματα όπως είναι, στην πραγματικότητα δηλαδή, αυτό εννοώ, και να μην είναι χαϊδεύουν με τα αυτιά των μαθητών. Το είπε, δεν το είπε, καλά το είπε, ξέρω εγώ, ναι. Γίνεται πολύ κουβέντα για τα πτυχία και τα διπλώματα που δίνουμε στα οδεία. Πολλοί λένε ότι δεν έχουν αντίκρισμα, ότι πλέον έχει γίνει εμπόριο, ότι το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό, ότι τι αν το κάνεις πλέον το χαρτί από το 2, εφόσον
πρακτικά αυτό δεν μπορεί να μην σημαίνει σχεδόν τίποτα. Είναι όντως τόσο άσχημη κατάσταση? Τι πρέπει να, τι φταίει σε αυτό το πράγμα? Δηλαδή εμείς ανεότεροι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε να λυθεί το πρόβλημα? Όχι θα το λύσουμε προς Θεού, αλλά έτσι να οδηγηθούμε σε κάτι, σε κάποια πιο καλή, σε πιο καλά μονοπάτια, ας πούμε. Τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι φάνηκαν αυτά που προείπες, ότι υπάρχει μία, πώς να το πω, μία παράληψης. Δεν αντιπροσωπεύουν αυτά τα πτυχία που δίνονται. Βέβαια η ευθύνη έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν δίνει πτυχία και λέει ότι δεν ανήκουν σε καμιά εκπαιδευτική βαθμίδα, τι είναι αυτό που λες? Και γιατί δεν φροντίζεις να τα εντάξεις σε κάποια βαθμίδα? Και λέω εγώ, όταν ζητάς προαπαιτούμενο να έχει απολυτήριο λυκείου ο κάθε υποψήφιος, σημαίνει ότι τελείωσε το πρόγραμμα γυμνασίου και λυκείου, έτσι. Και από εκεί και πέρα αυτό είναι επιπλέον σπουδή πενταετούς, γιατί τόσο είναι, πέντε ετών φίτησης. Δεν πάει να γίνει. Πώς το λες, πώς το λες? Και αφήνεις τον κάθε Έλληνα σπουδαστή, απόφυτο, πτυχιούχο, διπλωματούχο, να πάει να βρει την άκρη και τρώει τα μούτρα του ενδεχομένως. Αυτό ήδη, από ό,τι γνωρίζω, απ' έξω, γιατί δεν είμαι μέλος του Δέλτα Σίγμα της ΟΜΣΙΕ, κάνουν μία προσπάθεια η Ομοσπονδία. Ομοσπονδία Συλλόγων, Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος. Κάνει μία προσπάθεια απέλπιδα, προκειμένου να γίνει και εργασιακά, αλλά και σαν τίτλοι αυτοί, να έχουν μία οντότητα, να αναγνωριστούν. Και εκεί απάνω έχω ακούσει πολλές φορές τον πρόεδρο, τον Κώστα τον Πολίτη, που κάνει ένα εξαιρετικό αγώνα. Σε συζητήσεις που έχουν γίνει, λένε ότι και από τα ΟΔΙΑ ούτε καν και αυτοί που παίρνουν ένα πτυχίο πιάνο π.χ. δεν έχω τίποτα με το πιάνο, και αυτά δεν είναι αναγνωρισμένα επαγγελματικά ή σαν τίτλοι. Και λέω, τι γίνεται? Κάτι δεν πρέπει να γίνει από την κρατούσα τάξη, το κράτος αυτό, με τα υπουργεία τα κατάλληλα, Υπουργείου Παιδείας. Πόσο για την εκκλησιαστική μουσική που υποτίθεται είναι μέρος του πολιτισμού, σημαντικό του έθνους μας. Η αλήθεια είναι ότι ενώ έχουμε τέτοιο θησαυρό, δεν έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία στη μουσική σε σχέση με άλλα κράτη και της Ευρώπης και όχι μόνο της Ευρώπης. Γενικά, ίσως είμαστε από τις χώρες με το λιγότερο ενδιαφέρον απέναντι. Είναι ένα έλλειμμα, ένα μέγιστο έλλειμμα αυτό. Και μάλιστα η ΟΜΣΙΕ κατάφερε με τον αγώνα που έκανε και μαζί με την Κύπρο την ψαλτική τέχνη, παύλα βυζαντινή μουσική, και την ενέταξαν στον κατάλογο της UNESCO. Αυτό είναι μια επιτυχία μεγάλη και βέβαια αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε, να το συντηρήσουμε. Δεν σημαίνει ότι μπήκαμε και τελειώσαμε και τα αφήσαμε ελεύθερα μετά. Ναι. Θα πρέπει να συντηρηθεί όλη αυτή η κατάκτηση, θα πρέπει να διατηρηθεί. Δάσκαλε, να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας τι σημαίνει αυτή η ένταξη της εκκλησιαστικής μουσικής στην UNESCO. Στον κατάλογο της παγκοσμίου... της Άιλης. Άιλης κληρονομιάς, ας πούμε. Και βέβαια αρμοδιότερη είναι το Δέλτα Σίγμα της ΟΜΣΙΕ. Ίσως και με αυτούς θα πρέπει να έχουμε έτσι μια κουβέντα μελλοντικά. Κωνσταντίνος Πολίτης, ναι, τα έχει παρακολουθήσει, τα έχει καταγεγραμμένα όλα και μπορεί να είναι, να κάνετε μια συζήτηση πάνω σε αυτό το τομέα. Αυτό είναι το δάσκαλο, όπως το περιγράφεται, είναι το ένα σκέλος που αφορά στις υποχρεώσεις κυρίως της πολιτείας απέναντι στην ψαλτική, στην εκκλησιαστική μουσική.
είτε τις πολιτείες είτε και άλλων εξωτερικών φορέων, ας πούμε πολύ σπουδαίων όπως είναι η UNESCO κτλ. Από την πλευρά μας όμως τι γίνεται? Δηλαδή εμείς δεν έχουμε ευθύνη για την κατάσταση σημερινή ως δάσκαλοι? Δηλαδή ας πούμε δίνουμε πτυχία, διπλώματα αβέρτα και σου λέει, και όσο έρχεται η πολιτεία και σου λέει τι θέλεις να θες και διαβάθμιση και τι θέλεις, αφού εδώ πέρα το επίπεδό σου είναι κάτω του μετρίου. Γιατί και οι άνθρωποι, όσο και άσχετοι να είναι, ένα φάλσο τον καταλαβαίνουν. Έναν εντελώς άσχετο, χωρίς ρυθμό, τον καταλαβαίνουν. Δηλαδή και εμείς δεν πρέπει να κάνουμε κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση. Ή αντίστοιχα για την, όσον αφορά στην προστασία της άειλης κληρονομιάς. Από τη μια, αυτό, δηλαδή UNESCO, προστασία άειλης κληρονομιάς, και βλέπεις ότι τη μέρα που γίνεται αυτό, την ίδια μέρα απολύεται ο Ταλιαδόρος από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, από την πλευρά μας τι κάνουμε? Γιατί κάποια κίνηση πρέπει να γίνει και εμείς, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Η ευθύνη επιμερίζεται σε πολλούς. Και στους δασκάλους και στους ιδιοκτήτες των σχολών ή των οδείων κλπ. Κλπ. Όλοι έχουν ευθύνη, όλοι έχουν ευθύνη. Άρα λέω εγώ ότι η μέγιστη ευθύνη είναι στην πολιτεία. Και το τοποθετώ, Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημόνου. Το Υπουργείο Παιδείας είναι αλλού, άλλο Υπουργείο. Δηλαδή έχουν μπερδευτεί οι αρμοδιότητες. Και για το μέλλον, και θα μπορούσαν ενδεχομένως να γίνει καλύτερη δουλειά από όλους. Προφανώς δηλαδή, δεν βλέπουν. Θα γινόμαστε εμείς, δηλαδή, Κώστα, πιο αυστηροί στις επιτροπές? Θα ήμασταν πιο απαιτητικοί αν υπήρχαν κίνητρα? Ο δάσκαλος θα μας πει. Δεν μπορεί να το βλέπουμε μόνο συναισθηματικά. Δεν είναι όλοι έτσι. Δεν μιλάω συναισθηματικά. Και εσύ και εγώ δεν ξέρουμε αν θα έχουμε πάντα την ίδια όρεξη. Φαντάζομαι όλοι οι νέοι δάσκαλοι ξεκινάνε με πολύ ενθουσιασμό, και γιατί κανείς δεν περιμένει να βγάλει χρήματα από την ψαλτική. Μεταξύ μας το ξέρουμε. Μπορεί να απογοητεύονται, να βλέπουν ότι δεν υπάρχει, εφόσον δεν υπάρχει κάποια πρόληψη, να δίνουν έμφαση σε μια άλλη δουλειά, σε μια άλλη εργασία του στην κύρια. Αν δεν βλέπουν. Όχι, το παρεξήγησε, δεν κατηγορώ εγώ του. Σε καμία περίπτωση. Μα όντως υπάρχει μεγάλη ευθύνη από του δασκάλου, αλλά όταν σου λέει ότι η πολιτεία δεν βοηθάει και βλέπει τείχο μπροστά, μπορεί να το βλέπει στα 5 μέτρα, να το βλέπει στα 100, και ξέρει ότι κάποια στιγμή δεν θα τραβήξει άλλο. Και τι θα το παρεξήγησε. Θα κάνει εμπόριο δηλαδή και θα πουλάς τα διπλώματα? Δεν ξέρω, ίσως έγινε αυτό λίγο. Όχι, αυτό είναι τραβηγμένο, ναι. Ακραίο είναι αυτό. Ο κάθε δάσκαλος θα κάνει το πρέπον, αυτό που ηθικά υποχρεούται να κάνει. Να διδάξει σωστά την όλη παιδεία πάνω στην βυζαντινή μουσική, θεωρία και πράξη. Αυτό είναι υποχρέωση. Μήπως, μιας και πιάσαμε το θέμα της Ομσιέ, να μας πείτε για δύο λόγια και για τη χοροδία της Ομσιέ. Είστε τρίτη χρονιά ως χωράρχης? Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Από το 17, τέτοιο καιρό, Μάιος ήταν, Ιούνιος, δεν θυμάμαι, ανεδείχθη ένα Δέλτα Σίγμα καινούριο και μου έκανε την πρόταση ο πρόεδρος, ο νέο εκλεγής Κωνσταντίνος Πολίτης, και μου είπε αυτό. Εγώ είπα να το αρνηθώ, λέω τώρα. Όχι, όχι, μου λέει, θα είναι και δεν θα είναι με το λόγο μεταξύ μας, αλλά θέλω να πάρω την συγκατάθεσή σου για να το φέρω στο Συμβούλιο. Με έπεισε, εν πάση περιπτώσει, και δέχτηκα. Το πέρασε από το Συμβούλιο το Δέλτα Σίγμα με παμψηφί, τέλος πάντων. Και έχω αναλάβει από τότε, φιλοκερδός εννοείται, γίνεται ένας αγώνας, μια προσπάθεια, μικρή χοροδία της Ομσιέ. Κάναμε ορισμένες εκδηλώσεις, εμφανίσεις, προσπαθήσαμε για το καλύτερο, εντάξει. Μικρή χοροδία από ποια άποψη? Δηλαδή για να είναι πιο ευέλικτο το σχήμα, για να υπάρχει άνεση στο ρεπερτόριο, να ψάλλονται πιο δύσκολα κομμάτια? Όλα αυτά μαζί, πώς προέκυψε το μικρό σχήμα? Το Συμβούλιο της ΟΜΣΗ αυτή το καθόρισε, επειδή θα είναι, εν πάση περιπτώσει, ναι μεν είμαστε στην πρωτεύουσα, αλλά δεν θα μαζεύονται πολλά άτομα να συμμετέχουν σαν χοροδοί, και το έβαλε έτσι. Εγώ είχα μια αντίρρηση, εν πάση περιπτώσει αυτοί αποφασίσαν. Τελικά δουλεύει? Φαντάζομαι ότι επειδή θα είναι προσπάθει. Πιο λίγοι, θα είναι πιο καλά. Κατ' εμέ γίνεται μια υπερπροσπάθεια με τα άτομα που μαζευόμαστε. Κάνουμε
Εξαιρετική προσπάθεια, δύσκολη βέβαια. Χαιρόμαστε να τα ακούμε από εσάς, γιατί και ο χώρος του, πώς να το πούμε, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργα στους, σαν φράσεις στους ακροατές μας, αλλά ο χώρος του συνδικαλισμού στην Ψαλτική έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Ναι, έχει, είναι αλήθεια αυτό. Έχει περάσει από εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Ειδικά τώρα τελευταία με αυτό που μας συνέβη, την πανδημία, ακόμα χειρότερα. Ναι. Τι να πούμε, ευχόμαστε καλή δύναμη και σε εσάς ως χωράρχη του ΣΥ, αλλά και στο Σύλλογο συνολικά, στο Διοικητικό Συμβούλιο, να τους μεταφέρετε και εκ μέρους μας εσείς τις, τις ευχές. Καλή δύναμη, έτσι να συνεχίσουν να αγωνίζονται για το καλό της Ψαλτικής. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από κάποια συναυλία που κάνατε με αυτή τη χοροδία. Πολύ ωραία. Να έχουμε έτσι και μια γεύση. Τι θα μια συμμετοχή που είχαμε σε μια εμφάνιση κοινή, εμφάνιση με τρεις χοροδίες. Χοροδία Γεροψαλτών Θεσσαλονίκης, η τοπική χοροδία του Βόλου και αυτή, ο μικρός χορός της ΟΜΣΙΕ. Το έγινε και σαν εν είδη μνημοσύνου προς τον Χρήσανθο Θεοδωσόπουλο τον Αείμνηστο και ήταν η επιλογή μας να βάλουμε δικά του πράγματα, συνθετικά. Το τρίτο εωθινό δοξαστικό της Μαγδαληνής Μαρίας που είναι εξαιρετικό με πολλές εναλλαγές. Εναλλαγές στους ήχους εννοείται. Ναι. Ωραία. Και με αυτό το ηχητικό, αγαπητοί μας ακροατές, θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Στην παρέα μας είχαμε την τιμή να έχουμε προσκεκλημένο για ακόμη μια φορά τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, κύριο Φώτιο Κεσετζή. Δάσκαλε, δεν σας αφήνουμε να φύγετε. Μας χρωστάτε ακόμα τουλάχιστον την Αμερική. Όλο θέλουμε να φύγουμε από την Ελλάδα, αλλά δεν μας αφήνετε. Επομένως, άλλη μια εκπομπή τουλάχιστον θα την κάνουμε. Οπότε θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.
ψαλτικές περιηγήσεις. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Σώσον με συ επιλάψει.